τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τι ισχύει σήμερα? Μέχρι τις 31/12/2013 το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει είναι ότι για χρέη που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ απαγορεύεται σε πιστωτικά ιδρύματα και σε αναδόχους αυτών των ιδρυμάτων να προχωρήσουν σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, κατάσχεση, πληστηριασμό και να το φτάσουμε μέχρι τέλος. Αυτό εδώ το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη κίνηση, θα τελειώσει στις 31/12/2013. Μία παρανόηση που υπάρχει είναι ότι θα κληθεί ούτως ή άλλως η Βουλή των Ελλήνων να αποφασίσει. Δεν είναι έτσι. Αν η Βουλή των Ελλήνων δεν αποφασίσει μέχρι τις 31/12/2013 ή αν η κυβέρνηση με μία πράξη του νομοθετικού περιεχομένου δεν προχωρήσει σε μία λύση, αυτόματα από την 1/1/2014, χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα άλλο, η πρώτη κατοικία μπορεί άνετα με πρωτοβουλία του δανειστή να βγει στο σφυρί, να βγει στον πληστηριασμό. Θα σκεφτείτε, θέλω να σκεφτούμε όλοι κάτι. Το συγκεκριμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχει ηλικία περίπου 3 ετών. Το 2010 αποφάσισε η ελληνική πολιτεία να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Γιατί άραγε? Γιατί θεώρησε ότι οι οικονομικές συνθήκες εκείνης της εποχής επέβαλαν αυτό το μέτρο και ως κοινωνικό μέτρο προστασίας των δανειοληπτών, των ελληνικών πολιτών, αλλά και ως μέτρο προστασίας γενικότερα της κτηματαγοράς. Ας αναρωτηθούμε, οι συνθήκες του 2010, κοινωνικές και οικονομικές, έχουν αλλάξει προς το καλύτερο το 2013 και άρα θα πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για να αρθεί η οποιαδήποτε προστατευτική διάταξη απέναντι στους Έλληνες πολίτες? Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Καμία τέτοια βελτίωση δεν έχουμε. Ίσα ίσα έχουμε επιδείνωση και των οικονομικών και των κοινωνικών συνθήκων.